Έχουμε μαζί μας την υποψήφια δήμαρχο για το Δήμο Λαμιαίων, κυρία Αντωνίου Σιούτα, υποψήφια με την παρέμβαση πολιτών Λαμίας. Κυρία Αντωνίου, καθηγήτρια, γνωστή, τουλάχιστον ως καθηγήτρια στην πόλη της Λαμίας, τι σας λέει ο κόσμος που συναντάτε στον δρόμο? Ευχαριστώ πολύ καταρχήν για την ευκαιρία που μου δίνετε. Πράγματι αυτές τις μέρες συναντώ πάρα πολύ κόσμο στις περιόδιες που κάνω, είτε μέσα στην πόλη της Λαμίας, είτε στην περιφέρεια, στα χωριά μας. Τα μηνύματα που παίρνω είναι μηνύματα αισιοδοξίας από τον κόσμο, μηνύματα υποστήριξης, στήριξης. Μου λένε, πάτε μπροστά, θέλουμε να αλλάξει αυτή η κατάσταση, δεν πάει άλλο. Από την άλλη όμως παίρνω και μηνύματα απογοήτευσης, μηνύματα απελπισίας, μηνύματα εγκατάλειψης αν θέλετε, στις γειτονιές, είτε στα χωριά, που παραμένουν σε ένα τέλμα, σε ένα στάσιμο επίπεδο. Χθες για παράδειγμα ήμουνα στους Ευρυτάνες και μου λέγανε ότι δεν υπάρχει ένα σημείο αναφοράς. Κάναμε μία συγκέντρωση εκεί και ήμασταν στη μέση του δρόμου. Δεν υπάρχει σημείο αναφοράς. Δεν έχουν ένα χώρο και είναι ένας συνοικισμός ο οποίος έχει μεγάλη δυναμική. Δεν υπάρχει χώρος να μαζευτούν οι κάτοικοι, να συζητήσουν τα προβλήματά τους, να μαζευτούν οι νέοι να συζητήσουν εκεί. Αυτά είναι κάποια θέματα που τα προσλαμβάνω από τους συμπολίτες μας. Αγανάκτηση, θυμό αν θέλετε, οργή, μου λένε 16 χρόνια, τι θα περίμενε να κάνει άλλο. Η Αντωνίου γνωστό ότι προέρχεται από την αριστερά. Όμως, το Δήμο Λαμιαίων τον διεκδικεί μία υποψήφια από την αριστερά ή μία πολίτης κάτοικος της πόλης της Λαμίας? Ναι, είναι γεγονός ότι από πάρα πολύ νωρίς ήμουνα στο χώρο της αριστεράς, από τα μαθητικά μου, τα φοιτητικά μου χρόνια ακόμη. Δραστηριοποιήθηκα σε αυτόν τον χώρο και στη συνέχεια δεν το κρύβω ότι είμαι και τώρα στο χώρο της αριστεράς και μάλιστα ότι είμαι και μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως, η παράταξη που εκπροσωπώ είναι μια παράταξη πολυσυλλεκτική. Σαφώς και είμαστε άτομα που έχουμε ευαισθησίες, είμαστε δημοκρατικά άτομα, αλλά δεν είναι όλα τα άτομά μας ενταγμένα σε κάποιους χώρους της αριστεράς. Τώρα, όσον αφορά την αριστερά και το Δήμο, η αριστερά σαν φιλοσοφία έχει να κάνει με το να είναι δίπλα, κοντά, μαζί με το λαό. Ο Δήμος τι είναι? Είναι η έκφραση του λαού. Είναι, αν θέλετε, το πιο κοντινό σκαλοπάτι του κόσμου στην εξουσία. Επομένως, μια αριστερή φιλοσοφία μπορεί άνετα να συντεριαστεί και με τη φιλοσοφία στο Δήμο. Όμως, δεν διεκδικώ το Δήμο ως δήμαρχος αριστερή. Διεκδικώ το Δήμο γιατί? Γιατί έχουμε μια φιλοσοφία σαν παράταξη να αναδείξουμε τον πολίτη, τον δημότη στο προσκήνιο. Δεν μπορώ εγώ να δεχτώ ένα δήμαρχο-κεντρικό μοντέλο. Δεν μπορώ να πω ότι εγώ θα είμαι ένας δήμαρχος που θα έχω στο μυαλό μου κάποια πράγματα και θα τα σχεδιάζω στο γραφείο μου ερήμην των πολιτών. Εγώ θέλω να λύνω προβλήματα των πολιτών, θέλω οι πολίτες να είναι δίπλα μου, να ακούω τα προβλήματά τους, να τα αφουγκράζομαι, να μου προτείνουν τι αυτοί θέλουν και να συναποφασίζουν. Ενώ δηλαδή μια συμμετοχή, μια συνεργασία όλου του κόσμου. Και αν θέλετε και λόγω δουλειάς, έχω μάθει πρώτα και κύρια να ακούω, να αφουγκράζομαι και μετά να μιλώ. Εδώ ήθελα να ρωτήσω ότι στα τόσα χρόνια που είστε στην εκπαίδευση, ίσως και κάποια από τα παιδιά στα οποία σας τα είχατε συντάξει θα είναι οι ψηφοφόροι σας στις επόμενες εκλογές. Έχετε όμως και μια οικογένεια. Έχετε δύο παιδιά, μια πετυχημένη καθηγήτρια, θα έλεγε κανείς, τόσα χρόνια και αγαπητή άλλωστε. Για ποιο λόγο λοιπόν να αφήσετε αυτή τη ζωή και να ασχοληθείτε με τα κοινά της πόλης? Καταρχήν να ξεκινήσω από αυτό που είπατε για την οικογένειά μου. Πράγματι είμαι πολύ ευτυχής γιατί έχω μια πολύ όμορφη οικογένεια. Είμαι παντρεμένη με τον Γιώργο το Σιούτα. Έχω δύο υπέροχα παιδιά. Τον Κωστή, ο οποίος είναι παλιός πρωτοαθλητής κολύμβησης και σήμερα
προπονητής κολύμβησης, καταξιωμένος στο χώρο του. Έχω επίσης άλλον ένα γιο, τον Νίκο, ο οποίος είναι φοιτητής στο τμήμα περιβάλλοντος, και έχω επίσης μέλος της οικογένειας και ένα υπέροχο λαμπραντόρ, τον Ιαν, τον οποίο λατρεύουμε και τον θεωρούμε κομμάτι της οικογένειάς μας. Για 20 ολόκληρα χρόνια ήμουνα στο Λύκειο, στο 4ο Λύκειο της Λαμίας. Αυτό σημαίνει ότι ήρθα σε επαφή με άπειρα παιδιά, ένας αριθμός που είναι σε κάποιες χιλιάδες. Όλα αυτά τα παιδιά είναι σήμερα καταξιωμένοι στο χώρο τους, επιστήμονες, επαγγελματίες, δραστηριοποιούνται στο χώρο της Λαμίας, και για μένα είναι μεγάλη χαρά, τιμή, καταξίωση αν θέλετε, να βλέπω επιτυχημένους επαγγελματίες πια, επιτυχημένους ανθρώπους να με βρίσκουν στο δρόμο και να μου λένε «Δασκάλα μας, είμαστε μαζί σου». Είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να μου συμβεί. Δεν διεκδικώ το Δήμο γιατί θέλω να δω ένα βήμα έτσι, καταξίωσης, ένα βήμα ανάδειξης από μια ματαιοδοξία. Την καταξίωση, σας λέω και πάλι, την παίρνω καθημερινά και τώρα και με τα μηνύματα και στο Facebook και στο δρόμο και παντού από τους χιλιάδες μαθητές μου. Είναι πολύ συγκινητικό για μένα και μου λέει κάτι ότι άξιζε τον κόπο, ήταν συνειδητή επιλογή να είμαι καθηγήτρια, να είμαι σε επαφή με τα παιδιά, γιατί σου δίνουν τη δυνατότητα να πλάσεις χαρακτήρες και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Κύριε Αντωνίου, διεκδικείται το Δήμο Λαμίας σε μια περίοδο κοινά αποδεκτά της κρίσης. Για ποιο λόγο τη διεκδικείται αυτή τη στιγμή που ξέρετε πολύ καλά ότι η επόμενη πενταετία θα έχουν ακόμα πιο δύσκολα χρόνια. Ο νυν δήμαρχος μας λέει συνεχώς ότι δεν υπάρχουν οι πόροι και ότι και αυτός θα κατάφερνε με πάρα πολύ δύσκολα. Τι διαφορετικό θα κάνατε εσείς τα τελευταία χρόνια της κρίσης που δεν έκανε ο κύριος Κοτρονιάς, και αν θέλετε για ποιο λόγο διεκδικείτε τη δημαρχία τώρα, στα δύσκολα? Θα ήταν πολύ εύκολο για μένα ή για όποιον ήταν στη θέση τη δικιά μου από την παράταξή μας να διεκδικήσει το Δήμο σε εποχές παλιότερες, εποχές παχιών αγελάδων, που το χρήμα αέρε, υπήρχε η δυνατότητα να κάνεις αέρα κλπ. Και όχι σήμερα που όλοι πια το ξέρουν ότι εξαιτίας των μνημονίων περικόπτονται πόροι σημαντικοί, όταν 60% περικόπτονται οι πόροι έτσι, προς την τοπική αυτοδιοίκηση. Ωστόσο όμως, μπαίνω τώρα. Μπαίνω στα δύσκολα, μπαίνω στα βαθιά. Γιατί σήμερα περισσότερο από ποτέ έχει ανάγκη ο κόσμος έναν άνθρωπο που θα στηριχθεί και θα τον στηρίξει. Είναι δύσκολο. Βιώνουμε όλη μια φοβερή ανθρωπιστική κρίση πρώτα και κύρια. Πέρα από την οικονομική. Ξέρετε τι είναι να σηκώνεται ο άλλος το πρωί για τη δουλειά του και να μην ξέρει αν θα τα βγάλει πέρα ή να μην έχει δουλειά. Να του έρχονται ο ένας μετά τον άλλον οι λογαριασμοί, τα χαράτσια και να μην μπορεί να τους πληρώσει. Προχθές ακόμη μου λέγανε ότι στο γραφείο μου ερχόντουσαν άνθρωποι που μου λέγανε δεν μπορούμε να πληρώσουμε το ρεύμα. Θα μας το κόψουνε. Τι να κάνουμε, πώς μπορούμε να κάνουμε διακανονισμό στη ΔΕΗ? Είναι δύσκολα τα πράγματα. Και εδώ λοιπόν έρχεται ο Δήμος που πρέπει να στηρίξει τους συμπολίτες μας, να στηρίξει τους δημότες του. Εγώ αυτό που λέω και δεσμεύομαι, και δεσμεύομαι κάθετα σε αυτό, ότι πρώτο μέλημά μας σαν δημοτική αρχή θα είναι η στήριξη στους πολίτες μας. Δηλαδή θα ασκήσουμε με τις περιορισμένες, αν θέλετε, δαπάνες, έσοδα και πόρους που δίνονται, θα στηρίξουμε την κοινωνική πολιτική. Δέσμευσή μας είναι ότι δεν θα ανεχθούμε με ό,τι αυτό συνεπάγεται, κάθετα σε αυτό, κανέναν συμπολίτη μας να μείνει χωρίς νερό, χωρίς ρεύμα, χωρίς θέρμανση, χωρίς παιδεία, χωρίς πρωτοβάθμια υγεία. Είναι σημαντικά ζητήματα αυτά. Επιτρέψτε μου λίγο, γιατί κάνατε μια αναφορά και στον νυν δήμαρχο και συνυποψήφιό μου. Να σας πω κάτι. Όταν εδώ οι συμπολίτες μας και όλος ο λαός μαζί και εμείς δεχτήκαμε αυτά τα φοβερά, βάρβαρα μέτρα που μας επέβαλαν με τα μνημόνια, όταν εμείς σαν παράταξη
κατεβήκαμε στον κόσμο και είπαμε πάμε όλοι μαζί στη ΔΕΗ ενάντια στα χαράτσια. Ζητήσαμε να έρθουν και οι δημοτικές αρχές, δεν ήρθε κανένας. Είναι ένα ζήτημα λοιπόν, τι θα κάνει ο Δήμος σε μια τέτοια δύσκολη οικονομική συγκυρία. Βέβαια ευελπιστώ ότι θα αλλάξουν τα πράγματα. Είμαι σίγουρη ότι ο κόσμος πλέον, και το βλέπω αυτό καθημερινά στις κουβέντες μας, λέει θέλουμε αλλαγή, θέλουμε ανατροπή. Δεν πάει άλλο. Ο νυν δήμαρχος όμως επικαλείται και λέει ότι και κοινωνικό παντοπολείο επί των ημερών του λειτουργεί, κοινωνικό φροντιστήριο, δεν κόπηκε ρεύμα σε κανένα νοικοκυριό εδώ στη Λαμία. Αυτά τα οποία λέτε εσείς ότι θα φροντίσετε για να τα έχετε. Δεν θα έπρεπε να του πούμε ένα μπράβο για αυτά που έκανε. Δεν αναγνωρίζετε κάτι. Λοιπόν, όσον αφορά το κοινωνικό παντοπολείο και τις κοινωνικές υποδομές, καταρχήν να πω ότι το κοινωνικό παντοπολείο ήταν μια δέσμευση στο πρόγραμμα μας το προηγούμενο, στις προηγούμενες εκλογές, ήταν μια ρητή μας δέσμευση ότι θα κάνουμε ένα κοινωνικό παντοπολείο και πραγματικά είπαμε μπράβο στον Δήμαρχο που την προεκλογική μας αυτή εξαγγελία την έκανε πράξη, αλλά τι είδαμε, στην πορεία όμως, ενώ ξεκίνησε αυτό το κοινωνικό παντοπολείο, αρχίσανε να δημιουργούνται ζητήματα. Δηλαδή και εκεί πάλι ακολούθησε τη γνωστή του προσφυλή τακτική. Απευθείας ανάθεση. Και μάλιστα απευθείας ανάθεση για τιμές προϊόντων, τις οποίες ήταν σκανδαλωδώς υψηλές. Και τότε ξεσηκωθήκαμε όλοι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το πρώτο ξεκίνησα εγώ και ακολουθήσαν και άλλοι συνάδελφοι. Και έγινε ένας κακός χαμός, να πω την έκφραση, και το πήρε πίσω. Το κοινωνικό φροντιστήριο. 2 χρόνια συμμετέχω σε αυτό το κοινωνικό φροντιστήριο. Και στην Επιτροπή και με προσφορά. Ποτέ μα ποτέ δεν έκανε έστω και μια επιτροπή για τα μάτια, να δούμε πώς πάει αυτό το πράγμα. Τι προβλήματα υπάρχουν. Υπήρχαν προβλήματα. Και πέρσι υπήρχαν προβλήματα σημαντικά, που θα μπορούσαμε, αν το βλέπαμε πιο ουσιαστικά, να τα λύσουμε. Δηλαδή το εξήγηλε και από εκεί και πέρα το άφησε στην τύχη του και στο πώς ο κάθε ένας από εμάς θα μπορούσε να δουλέψει. Όμως προβλήματα ακόμα από το πιο απλό, φωτοτυπίες που χρειάζονταν τα παιδιά, δεν είχαμε. Μια σειρά τέτοια ζητήματα. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν είναι μόνο να εξαγγείλεις κάτι, να το λειτουργήσεις, είναι και πώς το λειτουργείς. Και όταν ακόμα και στο κοινωνικό παντοπολείο πας να βάλεις τη διαπλοκή μέσα, από εκεί και πέρα δεν μιλάς για κοινωνική πολιτική. Μικρογραφία μεν, αλλά το ζήσαμε πρόσφατα με την επίσκεψη του κ. Σαμαρά στην πόλη μας, στη Λαμία. Ο οποίος ναι μεν ήρθε, κανείς βέβαια δεν τον είδε, πήγε στον Άγιο Λουκά, μίλησε σε ένα συγκεκριμένο αριθμό γυναικών και όλος περιέργως, ενώ όλοι περιμέναμε, τουλάχιστον εμείς οι δημοσιογράφοι, να τον δούμε να κάνει τη βόλτα του όπως κάναν παλιότερα τουλάχιστον ως πρωθυπουργός στο κέντρο της Λαμίας, δεν τον είδαμε πουθενά. Μικρογραφία θα μου πείτε για την εικόνα το πώς λειτουργούν στην πολιτική. Θα θέλετε να μας σχολιάσετε λίγο αυτή την εικόνα. Πράγματι, ήρθε ο κύριος Σαμαράς, το μάθαμε κι εμείς ότι θα ερχόταν. Και όταν κάποιος πρωθυπουργός επισκέπτεται μια πόλη, αυτό που πρέπει να κάνει είναι να μιλήσει με τους πολίτες. Να ακούσει τα προβλήματά τους, αφού μάλιστα είναι και κοντά στο λαό, όπως λέει, αφού έχει και πρωτογενές πλεόνασμα, όπως λέει και όλα αυτά. Ας βγει λοιπόν να μιλήσει. Εγώ θα ήθελα. Θα ήθελα να περπατήσει στη Βύρονος. Να δει τα κλειστά μαγαζιά, που είναι απόρρια της πολιτικής του. Θα ήθελα να περπατήσει στις γειτονιές, να δει τα προβλήματα, να τα ακούσει από τον κόσμο. Ας περπατούσε εδώ στη Ρήγα Φεραίου, που είναι τόσες καφετέρειες. Θα συναντούσε ανέργους. Θα συναντούσε ανθρώπους που θα διαμαρτύρονταν. Δεν είχε το θάρρος, δεν είχε την τόλμη, δεν την έχει την τόλμη. Και όχι μόνο εδώ, αυτό κάνει, να βγει στον κόσμο. Φοβάται. Το ίδιο έγινε και με τον κύριο Βενιζέλο. Γιατί είδατε τον κύριο Βενιζέλο προχθές, που είχε έρθει σε κλειστά γραφεία, σε κλειστούς χώρους, επιτρέψτε μου, κλεισμένοι στο λαγούμι τους. Αλλά θα πρέπει όμως εμείς και από αυτό το λαγούμι να τους βγάλουμε και να τους πετάξουμε. Δεν αντέχουμε άλλο. Αναφερθήκατε και τις γεμάτες καφετέρες από νέους ανθρώπους. Τι λοιπόν
θα κάνετε εσείς ως δήμαρχος της Λαμίας, έτσι ώστε να μην υπάρχει, γιατί χρόνια, εδώ και πολλά χρόνια από τη Λαμία, οι νέοι φεύγαν. Μπορεί τώρα να φεύγουν στο εξωτερικό, παλιότερα φεύγουν για την Αθήνα, για τα μεγάλα αστικά κέντρα, που σημαίνει ότι εδώ δεν είχαν κάποιο ενδιαφέρον ή δεν είχαν εργασία. Θεωρείτε ότι είναι ένα σημαντικό πρόβλημα αυτό της πόλης και τι θα κάνετε την επόμενη μέρα ως Δημοτική Αρχή? Μα φυσικά είναι σημαντικό πρόβλημα. Το μέλλον κάθε τόπου στηρίζεται στους νέους. Αν παροπλήσουμε την νεολαία μας, τότε είμαστε χαμένοι. Για ποιο μέλλον μιλάμε? Εμείς και στο ψηφοδέλτιό μας έχουμε στηριχθεί κυρίως σε νέα άτομα, όχι μόνο σε νέες ιδέες, αλλά και ηλικιακά νέα, γιατί θεωρούμε ότι αυτή είναι το μέλλον της Ελλάδας. Εγώ πιστεύω ότι όλοι οι νέοι αυτοί που είναι στις καφετέριες έχουν μια ζωντάνια και δημιουργικότητα μέσα τους. Απλά δεν βρήκαν τον τρόπο να την εκφράσουν. Και πώς να την εκφράσουν? Τι έχουμε να τους δώσουμε σήμερα εδώ που θα τους προσεγγίσει, που θα τους προσελκύσει? Πώς θα καταφέρουμε να πείσουμε τους ανθρώπους που επιστρέφουν? Κάνατε μια πολύ σωστή επισήμανση ότι πρώτα φεύγανε οι νέοι για σπουδές, σήμερα δυστυχώς φεύγουν οι νέοι μας στο εξωτερικό, ενώ παλιά είχαμε μετανάστευση κυρίως εργατικού δυναμικού. Σήμερα φεύγουν τα καλύτερα μυαλά μας. Και φεύγουν γιατί? Γιατί όταν ο άλλος έρχεται, έχει πάρει το πτυχίο του, έχει το μεταπτυχιακό του και δεν βρίσκει δουλειά, φεύγει. Διώχνουμε τα παιδιά μας. Ωστόσο υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά, κρίνοντας και από το γιο μου, οι οποίοι επιστρέφουν στην πόλη τους και θέλουν να δραστηριοποιηθούν και θέλουν να δουλέψουν σε αυτή. Πώς υπάρχει ανεργία? Εμείς έχουμε πρόγραμμα. Έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα που προτείνουμε και δημοτικές επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν και θέσεις εργασίας και στους νέους μας. Αλλά από την άλλη, πέρα από αυτό, το αν θα έχουν κάποια δουλειά και γυρίζουν και δραστηριοποιούνται και σε επαγγελματικούς χώρους, τι προσφέρουμε όσον αφορά τον πολιτισμό? Τι έχουμε να τους δώσουμε? Πόσα στέκια νεολαίας έχουμε εδώ? Ακούστηκε ποτέ η φωνή τους? Τουλάχιστον όλα αυτά τα χρόνια εγώ είμαι στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν την άκουσα. Και δεν την άκουσα, δεν θα έρθει ο νέος να σου πει: γεια σου, εγώ είμαι εδώ, ήρθα μαζί σου. Εσύ θα πας να τον βρεις. Θα πας να τον βρεις στην καφετέρια, θα πας να τον βρεις στο γήπεδο, θα πας να τον βρεις στο μπαράκι. Θα πας, θα τον ακούσεις. Δεν θα πας να του προτείνεις λύσεις. Δεν μπορώ εγώ να πω: παιδιά, ξέρετε, ελάτε εδώ μαζί μου, εγώ έχω έτοιμη τη μαγική λύση και θα σας τα λύσω όλα τα προβλήματα. Όχι. Αυτό που θα τους πω, παιδιά, γυρίσατε πίσω. Βοηθήστε να κάνουμε τα πράγματα καλύτερα. Πέστε μου εσείς πώς οραματίζετε την πόλη σας. Οι νέοι θα δώσουν το όραμα. Εμείς, μαζί με αυτούς, θα το υλοποιήσουμε. Θα το σχεδιάσουμε και θα προσπαθήσουμε να το υλοποιήσουμε. Αλλά μαζί με αυτούς, όχι χωρίς αυτούς. Συζητώντας και με τους υπόλοιπους υποψήφιους εδώ από αυτό το βήμα, παρατηρούμε ότι λίγο πολύ όλοι σας λέτε ότι θέλετε το καλό της Λαμίας, θέλετε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής μας. Ποιος είναι λοιπόν, ποιο είναι το αβαντάζ που έχετε εσείς, η Αντωνίου, στο να βγείτε, να επιλέξουμε εσάς, να ψηφίσουμε εσάς? Καταρχήν να πω κάτι το οποίο ακούω να λένε, ότι ποια είναι η κυρία Αντωνίου και τι εμπειρία έχει αυτή από την αυτοδιοίκηση και μα είναι άπειρη. Αυτό που λέω ότι θεωρώ μεγάλη μου τιμή και καμάρι μου, αν θέλετε, να είμαι άπειρη στη διαπλοκή. Ναι, εκεί είμαι άπειρη. Πολύ άπειρη και δεν θέλω ποτέ να αποκτήσω τέτοια εμπειρία. Είμαι 3 χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν ήμουνα άνθρωπος ο οποίος ήταν απ' έξω από τα κοινωνικά δρόμενα και τα πολιτικά δρόμενα. Παρακολουθούσα το Δημοτικό Συμβούλιο και θέλω να πω το εξής. Στο ψηφοδέλτιό μας της Παρέμβασης Πολιτών για τη Λαμία έχουμε καταξιωμένους ανθρώπους από όλους τους χώρους. Έχουμε μηχανικούς, δικηγόρους, επαγγελματίες, εκπροσώπους σωματείων, συλλόγων. Άρα λοιπόν, και μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και επειδή το μοντέλο το δικό μας δεν είναι δημαρχοκεντρικό, να είμαι εγώ, θα χρησιμοποιήσω φράση του κυρίου Κοτρονιά, ο καπετάνιος που οδηγεί το καράβι, αλλά έχουμε την φιλοσοφία της συλλογικής εκπροσώπησης, αν θέλετε, και διοίκησης, μέσα μαζί με όλο τον κόσμο, πιστεύω ότι αν
απευθυνθούμε. Καταρχήν, ο Δήμος έχει πολύ καλούς επιστήμονες στις υπηρεσίες του. Ένα. Δεύτερον, έχουμε καταξιωμένα άτομα σε επαγγελματικά σωματεία, σε φορείς. Όλους αυτούς λοιπόν τους αξιοποιείς, τους έχεις μαζί σου και σχεδιάζεις το μέλλον της πόλης. Αυτοί θα σου πούνε. Έρχεται ο Δήμαρχος εδώ, αποφασίζει για κάποια προγράμματα να υλοποιηθούν. Δεν έχει ρωτηθεί ποτέ κανένας αν αυτό το πρόγραμμα ή το άλλο ενδεχομένως θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και πώς. Είναι κάποια γενικά προγράμματα και εσύ επιλέγεις. Αυτά δεν σχεδιάζονται απλά σε ένα γραφείο και εμείς αποφασίζουμε και διατάσσουμε με 5-10 δικούς μας ή μετέρους και προχωράμε. Θα μας σηκώσετε δηλαδή από τον καναπέ τους πολίτες και του κατοίκους? Δεν θα σας σηκώσω εγώ από τον καναπέ. Όχι. Δεν θα σας σηκώσω εγώ από τον καναπέ. Θα σηκωθείτε μόνοι σας από τον καναπέ. Και θα σηκωθείτε γιατί τα προβλήματα δεν περιμένουν άλλο. Απαιτούν πλέον την εγρήγορση όλων μας. Εγώ θεωρώ ότι είναι ιστορικό μου χρέος, πραγματικά, σε αυτή τη συγκυρία, έτσι όπως είναι, με τρεις υποψηφίους που προέρχονται από τον ίδιο χώρο πολιτικά, να αναλάβω αυτή την ευθύνη, να μπω μπροστά, να φέρω την ανατροπή στο Δήμο, με τη βοήθεια όλων των πολιτών και να σηκωθεί επιτέλους ο πολίτης από τον καναπέ του. Γιατί, λέω θα σηκωθείτε εσείς? Γιατί θα δείτε πραγματικά ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Να πω ένα τραγούδι του Πάπα Κωνσταντίνου. Φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα. Εμείς δεν το έχουμε αυτό στη φιλοσοφία μας. Εμείς θέλουμε τον πολίτη να κάνει πράγματα για αυτόν μαζί με μας.